Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νέλη Φλωρεντίν και είμαι συμβουλευτική ψυχολόγος και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Αντιλαμβάνομαι ότι διανύουμε μία δύσκολη περίοδο, γιατί έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μία κατάσταση για την οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και σίγουρα αυτή έχει επιβαρύνει και την συναισθηματική και ψυχολογική μας υγεία. Τον καθένα από εμάς, ίσως με διαφορετικό τρόπο. Εγώ θα μιλήσω σήμερα για αυτή τη συνθήκη περιορισμού της οικογένειας στο σπίτι, καθώς και για τις προκλήσεις που μπορεί να έχουν προκύψει, αλλά και για τις ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργηθούν. Καταρχάς να πω ότι σίγουρα έχουν αναδειχθεί διαφορετικά συναισθήματα για όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Μπορεί να υπάρχει έντονο άγχος και ανησυχία για τη δική μας σωματική υγεία, καθώς και για τον δικό μας ανθρώπων. Μπορεί να υπάρχει θλίψη για το ότι έχουμε χάσει την επαφή, την κοντινή, με δικούς μας ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχει φόβος για όλη αυτή την αβεβαιότητα, για το πόσο όλο αυτό θα διαρκέσει, καθώς και για το μέλλον. Καθώς και θυμός και εκνευρισμός για αυτή τη συνθήκη περιορισμού, την οποία δεν είχαμε συνηθίσει και για την απώλεια ουσιαστικά της κανονικότητας την οποία είχαμε συνηθίσει. Αν το σκεφτεί κανείς, η λέξη περιορισμός από μόνη της έχει ένα αρνητικό πρόσημο, γιατί ουσιαστικά περιορίζεται η ελευθερία μας, περιορίζεται ο προσωπικός μας χώρος, περιορίζεται η δυνατότητα κινήσεών μας και αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε μέλος της οικογένειας. Για ένα παιδί, ας πούμε, μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει ελεύθερα στη γειτονιά με τους συνομιλίκους του, έχει χάσει την επαφή με τους φίλους του και τους δασκάλους του, πιθανώς δεν έχει κοντινή επαφή με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Για έναν ενήλικα, από την άλλη, μπορεί να έχει χάσει επαφή με τη δουλειά του, γιατί πλέον μπορεί να μην εργάζεται ή μπορεί να χρειάζεται να εργαστεί από το σπίτι. Η κοινωνική του ζωή έχει περιοριστεί και η επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους, έχει αλλάξει μορφή. Μπορεί να νιώθει πλέον ότι δεν είναι κάποιος τόσο δημιουργικός και παραγωγικός όσο ήταν προηγουμένως. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κατάσταση συνοδεύεται εκτός από έντονα συναισθήματα, αλλά και από αρκετές απώλειες. Τώρα, όσον αφορά την οικογένεια, βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δίνεται αρκετά μεγάλη έμφαση στις οικογένειες με μικρά παιδιά, που σίγουρα ίσως είναι και λίγο πιο επιβαρημένες, γιατί υπάρχει μία σχέση εξάρτησης των μικρών παιδιών και των βρεφών από τους γονείς. Και παρατηρώ ότι δίνονται συμβουλές για το πώς μπορεί να περάσουν δημιουργικά όλο το χρόνο μαζί, πώς μπορεί να απασχολήσουν τα παιδιά στο σπίτι, που όντως μπορεί να είναι μία πρόκληση και μία όντως πρακτική δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες αφορούν όλους και όλες τις οικογένειες. Δηλαδή, ακόμα και ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο δεν είχε συνηθίσει να μένει στο σπίτι μαζί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ο καθένας πιθανώς ήταν απασχολημένος με τη δουλειά του κατά τη διάρκεια της μέρας, σίγουρα αυτή η συνθήκη θα αποτελέσει μια πρόκληση και θα δοκιμαστεί η σχέση, γιατί θα καλεστούν ουσιαστικά να διαπραγματευτούν το πόσο χρόνο θα περνάνε μαζί και πώς θα διαφυλάξουν όμως και ο καθένας τον προσωπικό του χώρο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όσον αφορά τις οικογένειες με μικρά παιδιά, εκτός του ότι υπάρχει αυτή η πρακτική δυσκολία το πώς θα απασχολήσουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να έχουν χάσει και την πρακτική βοήθεια από γιαγιάδες και παππούδες, που ας μην ξεχνάμε ότι στην ελληνική οικογένεια παίζουν ένα ενεργό ρόλο στην φροντίδα και την προστασία των μικρών παιδιών. Μπορεί να έχουν χάσει και την συναισθηματική
υποστήριξη που είχαν έτσι ώστε να αναλάβουν ενεργά τον γονεϊκό τους ρόλο. Έτσι λοιπόν τα ζευγάρια που είναι και γονείς θα χρειαστεί να επαναδιαπραγματευτούν τώρα όλους τους ρόλους τους και τις αρμοδιότητες, να μοιράσουν πιθανώς ευθύνες, γιατί εκτός ότι χρειάζεται να αναλάβουν για τη φροντίδα των παιδιών, κάποιοι από αυτούς μπορεί να χρειάζεται να συνεχίζουν να εργάζονται και από το σπίτι. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει ακόμα πιο πολύπλοκα τα πράγματα και μπορεί να έχει περιοριστεί ο προσωπικός τους χώρος ακόμα περισσότερο. Βέβαια, αυτή η συνθήκη αποτελεί μια πρόκληση και για τους εφήβους. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η περίοδος συνδέεται γενικότερα με την αίσθηση της ελευθερίας και της αυτονομίας, άρα το ότι μένουν στο σπίτι σίγουρα έχει περιορίσει αυτή την αίσθηση ότι έχουν τη δυνατότητα να είναι ελεύθεροι. Σίγουρα μπορεί να είναι πιο συνηθισμένοι και εξοικειωμένοι με το να επικοινωνούν και να συνδέονται με τους συνομιλίκους τους μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά παρόλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν χάσει και την ουσιαστική επαφή με το σχολείο ή με εξωσχολικές δραστηριότητες ή και με την ομάδα των συνομιλίκων, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Απ' την άλλη και οι γονείς των εφήβων μπορεί απ' τη μία να θέλουν να προάγουν την αυτονομία των εφήβων και να ενισχύσουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ελευθερίας, αλλά απ' την άλλη χρειάζεται να τους βοηθήσουν και όλο αυτό το διάστημα να είναι όσο το δυνατόν δημιουργικοί και παραγωγικοί μένοντας στο σπίτι, το οποίο σίγουρα είναι μία σημαντική πρόκληση. Θα ήθελα να συμπεριλάβω και τους φοιτητές, καθώς και κάποιους ενήλικες, οι οποίοι μπορεί να έχουν αναγκαστεί να επιστρέψουν στις οικογένειες καταγωγής τους, που ναι μεν αυτό από τη μία μπορεί να τους προσφέρει μία αίσθηση ασφάλειας ότι δεν το περνάω εγώ μόνος όλο αυτό, αλλά το περνώ μαζί με τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά σίγουρα και εκεί μπορεί να έχει περιοριστεί ουσιαστικά η αίσθηση ελευθερίας τους, μπορεί να μην νιώθουν ότι έχουν στο σπίτι τον προσωπικό τους χώρο όπως πιθανώς είχαν πιθανώς σε ένα άλλο σπίτι. Άρα αυτό ουσιαστικά μπορεί να τους βάλει σε μια διαδικασία σε όλη την οικογένεια να βρούνε πάλι τρόπους ώστε να λειτουργεί εύρυθμα όλη η οικογένεια και να βρούνε μια ισορροπία. Σίγουρα επιβαρημένη είναι και τα πιο ηλικιωμένα ζευγάρια που ανήκουν στην ευπαθή ομάδα και άρα έχει χαθεί αυτή η έννοια της κοινωνικής ζωής που είχαν πιθανότητα. Και ίσως υπάρχει και μεγαλύτερο άγχος για την δική τους σωματική υγεία. Υπάρχει πολύ αυτό το μήνυμα ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, άρα και αυτόν η καθημερινότητα έχει αλλάξει και χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστούν. Ας μην ξεχνάμε και τις μονογονεϊκές οικογένειες που μπορεί ας πούμε και η προστασία και η φροντίδα κάποιων παιδιών να την έχει αναλάβει ένας γονιός και να είναι πιο επιβαρημένος, άρα και εκεί να έχει περιοριστεί ο προσωπικός του χώρος. Άρα από ό,τι καταλαβαίνετε οι προκλήσεις μπορεί να είναι αρκετές και αν λάβει κανείς υπόψη ότι το κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να νιώθει δυσφορία για όλη αυτή τη συνθήκη περιορισμού, αυτό μπορεί να επιφέρει ίσως περισσότερες εντάσεις και συγκρούσεις μέσα στις οικογένειες ή και να εντείνει και λίγο αυτή τη συναισθηματική απόσταση που μπορεί να βιώνει κάποιος μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή το ότι οι οικογένειες βρίσκονται μαζί σε ένα σπίτι δεν σημαίνει ότι τα μέλη νιώθουν ασφαλή, ας πούμε, ή συνδεδεμένα. Κάποιος μπορεί να νιώθει ότι δεν με καταλαβαίνουν, ότι δεν μπορώ να μοιραστώ τις ανησυχίες μου, δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, άρα καταλαβαίνετε αυτό πόσο επιβαρυντικό μπορεί να είναι για κάποιον. Σίγουρα όμως είναι ότι παρά τις προκλήσεις και παρά το γεγονός ότι όντως οι οικογένειες τώρα θα αναγκαστούν κάπως να επαναδιαπραγματευτούν τις σχέσεις τους, τους ρόλους τους, πιθανώς κάποιους κανόνες που είχαν θέσει,
ότι αυτή η περίοδος κρίσης μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες ευκαιρίες για πιο ουσιαστικές και βαθιές αλλαγές. Βλέπω ότι το μήνυμα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι οι οικογένειες πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να περνάνε χρόνο μαζί, να κάνουν πράγματα. Κάτι το οποίο, ναι, είναι μία ίσως καλή ευκαιρία να μοιραστούν κάποιες εμπειρίες που δεν είχαν δυνατότητα να το κάνουν πριν από αυτή την περίοδο και ίσως αυτό θα τους βοηθήσει να ισχυροποιήσουν και το συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ των μελών και τα ζευγάρια πιθανώς, αλλά και για τις οικογένειες και δηλαδή και για τη σχέση γονέων-παιδιών. Απ' την άλλη μπορεί να αυτή η συνθήκη να δημιουργήσει και άλλες ευκαιρίες για πιο ουσιαστικές αλλαγές, δηλαδή να καταφέρουν οι οικογένειες να αλλάξουν και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν. Επειδή θα δοκιμαστούν αρκετά τα όρια των περισσότερων ανθρώπων και θα βιώνουν και ίσως και δυσάρεστα συναισθήματα, ίσως να αναγκαστούν πλέον να επικοινωνούν πιο ανοιχτά και πιο ξεκάθαρα τις επιθυμίες τους, τα ζευγάρια μεταξύ τους, αλλά και πιθανώς και οι γονείς μαζί με τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά μαζί με τους γονείς. Ίσως οι ενήλικες να πρέπει λοιπόν να δώσουν το παράδειγμα, δηλαδή καλό είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες οι γονείς να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και τα συναισθήματά τους για όλο αυτό που συμβαίνει, φυσικά με απλό και κατανοητό τρόπο, αλλά να μην είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό ή απαγορευμένο να συζητηθεί μέσα στο σπίτι, γιατί τα παιδιά σίγουρα αφού γκράζονται την ανησυχία των γονέων και ό,τι πιθανώς ας πούμε νιώθουν για όλη αυτή την κατάσταση, άρα μπορεί και οι ίδιοι γονείς ουσιαστικά να προτρέψουν και τα παιδιά να εκφράσουν όποιο συνέστημα ή όποια σκέψη και απορία μπορεί να έχουν για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα μπορεί, θέλω να πω, δοθεί και αυτή η δυνατότητα στις οικογένειες, εκτός ότι θα μοιραστούν εμπειρίες και θα περάσουν χρόνο μαζί, να συζητήσουν και λίγο πιο ουσιαστικά. Επίσης, αυτή η κατάσταση σίγουρα επιβάλλει να είμαστε όσο περισσότερο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί μπορούμε να είμαστε. Άρα οι οικογένειες πιθανώς θα βρουν εναλλακτικούς τρόπους και να περάσουν το χρόνο τους μαζί και να επιλύσουν πιθανότατα δυσκολίες και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας. Άρα αυτό θα είναι μπορεί να προκύψει και κάτι καλό μέσα από αυτό, ότι θα αποκτήσουν καινούρια εφόδια ως οικογένειες. Απ' την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ ωραίο, πολύ καλό πλαίσιο ασφάλειας και αλληλοϋποστήριξης αυτή την περίοδο. Δηλαδή, μπορεί να προσφέρει αυτή την αίσθηση στα μέλη της ότι δεν το περνάω μόνος μου όλο αυτό, αλλά το ότι το περνάμε μαζί, ότι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να βρούμε λύσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν οι οικογένειες δεν μένουν στο ίδιο σπίτι, να υπάρχει μία σύνδεση και μία επαφή μέσω, ας πούμε, άλλων μέσων επικοινωνίας. Τώρα, τι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το διάστημα τις οικογένειες να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα. Σίγουρα είναι σημαντικό να διατηρηθεί μία σταθερότητα όσο το δυνατόν γίνεται. Δηλαδή, να υπάρχει ένα καθημερινό πρόγραμμα, γιατί αυτό μπορεί να μας προσφέρει μια αίσθηση, ας πούμε, ασφάλειας και ελέγχου, ειδικότερα για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες. Επίσης, παρόλο που είναι μια καλή ευκαιρία να περάσει χρόνο μαζί η οικογένεια, θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η προσδοκία ότι θα είμαστε όλοι μαζί πάντα στον ίδιο χώρο και θα περνάμε καλά μαζί, γιατί και αυτό μπορεί να είναι αρκετά επιβαρυντικό και για τους γονείς που
έχουν αυτή τη πιθανώς την αγωνία αυτές τις μέρες στο να δημιουργήσουν, στο να απασχολήσουν δημιουργικά τα παιδιά. Άρα καλό θα είναι να μην υπάρχει αυτό το άγχος και αυτή η προσδοκία ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς μαζί. Μπορεί να μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο και να κάνουμε ο καθένας διαφορετικά πράγματα. Άρα να υπάρχει λοιπόν και ένα σεβασμός, θέλω να πω, στον προσωπικό χώρο και χρόνο του άλλου, γιατί αυτό σίγουρα βοηθάει και τον καθένα ξεχωριστά. Σίγουρα ο καθένας χρειάζεται χρόνο ουσιαστικά να συνδεθεί με τον εαυτό του, να συνδεθεί πιθανώς με τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και να τα επεξεργαστεί όλα αυτά. Και άρα θα πρέπει να δίνεται στο σπίτι ένα πλαίσιο στο οποίο αυτό μπορεί να γίνει και να γίνεται κατανοητό και αποδεκτό. Επίσης, δυστυχώς με όλη αυτή τη νέα συνθήκη με την οποία δεν ήμασταν συνηθισμένοι, δίνεται πάρα πολύ έμφαση στους περιορισμούς, δηλαδή στο τι δεν μπορούμε να κάνουμε, στο τι μας έχουν απαγορέψει, στο πώς αυτό, ας πούμε, μας επιβαρύνει και μας ζορίζει, το οποίο είναι πολύ λογικό και αναμενόμενο. Παρόλα αυτά, για να διατηρηθεί έτσι ένα κλίμα πιο θετικό, όπου θα επικρατεί περισσότερη, ας πούμε, αισιοδοξία και ψυχραιμία, καλό είναι να δίνεται έμφαση στις επιλογές, κάτω από αυτές τις συνθήκες, στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν οικογένεια, τι μπορεί να κάνει ο καθένας ξεχωριστά, ώστε να μπορέσει και να φροντίσει τον εαυτό του και να αξιοποιήσει το χρόνο του δημιουργικά, για όσο διαρκέσει όλη αυτή η κατάσταση, αλλά και να περνάμε χρόνο μαζί, όλοι μαζί σαν οικογένεια. Επομένως, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να είστε όσο το δυνατό περισσότερο ψύχρεμοι και ασφαλείς μέσα στο σπίτι σας. Άρα λοιπόν μένουμε σπίτι, μένουμε όσο το δυνατόν συνδεδεμένοι, προστατεύουμε τη σωματική μας υγεία, αλλά φροντίζουμε και δεν ξεχνάμε να φροντίσουμε την ψυχική μας ευημερία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.